Θα πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης της Ναυτεμπορικής. Εκεί μας περιμένει η Ιωάννα Παπα-Νικολοπούλου με πρώτο θέμα Ρώμη και υπερτουρισμό. Βλέπουμε μια νέα ρύθμιση που πάει να επιβάλλει η αιώνια πόλη για να κατευνάσει λίγο τον υπερτουρισμό που υπάρχει στην περιοχή. Ιωάννα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Ο Δήμος της Ρώμης εξετάζει από σήμερα το ενδεχόμενο επιβολής χρέωσης στην πρόσβαση των τουριστών στην Φοντάνα τη Τρέβη. Πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται ακόμη υπό μελέτη, δεν έχει αποφασιστεί, για την καταπολέμηση του υπερτουρισμού που επηρεάζει την αιώνια πόλη. Να σημειώσουμε πως κάθε χρόνο περίπου 21 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τη Ρώμη, με πολλούς να κάνουν στάση στη Φοντάνα τη Τρέβη. Αν βέβαια συμβεί κάτι τέτοιο, τίθεται ζήτημα και για τα έσοδα που προκύπτουν από το παραδοσιακό πέταγμα του νομίσματος. Πολύ σωστά. Μπορούμε να πούμε ότι τα κέρματα αυτά τα μαζεύουν και τα δίνουν σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που διοικείται από την Καθολική Εκκλησία και η οποία χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα και να ενισχύσει την κουζίνα του συσιτίου και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας που πραγματοποιούνται στη Ρώμη. Να πούμε ότι το Reuters ανέφερε ότι το 2022 συγκεντρώθηκαν 1,4 εκατομμύρια ευρώ από το μάζεμα του συντριβανιού της Φοντάνα τη Τρέβη. Βέβαια, το 2023 συγκεντρώθηκαν ακόμη περισσότερα χρήματα. Πολύ σωστά, Ιωάννα. Για πες τώρα, μας έχεις μεταφέρει σε πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Βλέπουμε και τη Φοντάνα τη Τρέβη και τη Ρώμη και τους τουρίστες. Εσύ έχεις επισκεφτεί τη Ρώμη? 2 φορές. Και είδα. Έχω πάει στη Φοντάνα τη Τρέβη και έχω κάνει και εγώ το παραδοσιακό πέταγμα του νομίσματος από τη δεξιά πλευρά.